Όφη και ΑΕΚ αναμετρήθηκαν σήμερα στο ΒΑΚ στο εξαναβολής ντέρμπι της Α Εθνικής Γυναικών, σε ένα παιχνίδι όπου στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες απείλησαν μόνο από στατικές φάσεις, με το 0-0 να παραμένει στα πρώτα 45 λεπτά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Όφη για να προηγηθεί χάθηκε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από τα καρέα της ΑΕΚ, με το σουτ της Πατερνά να σταματά από την καπνίση πριν η μπάλα μπει στα δίχτυα. Και στη συνέχεια η αρχηγός Βάσο Κιδωνάκη δεν μπόρεσε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση. Λίγο αργότερα η Ηρακλειώτισσα πρώην μέσος του Όφη και του Εργοτέλη, Γεωργία Τριβιζάκη που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ, παραλίγο να πληγώσει την πρώην της ομάδα, με την Γκάρντνερ να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ ένα σουτ βολέ που επιχείρησε. Το μάτς όδευε στην ισοπαλία, αλλά στο 89 μετά από γέμισμα της Πέιου η μπάλα έμεινε στην περιοχή της ΑΕΚ και στρώθηκε στην Καλαμπέροβα, η οποία με γυριστό σουτ έκανε το 1-0, παρά την προσπάθεια του τερματοφύλακα Χατζηχαριστού να αποκρούσει την μπάλα. Αυτό το γκολ έμελε να χαρίσει και την νίκη στον Όφη, μια νίκη που τον ανέβασε στην δεύτερη θέση και στους 42 βαθμούς της Αλφαεθνικής, έναν βαθμό μπροστά από τον Παναθηναϊκό που έμεινε τρίτος και 9 πίσω από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, ενώ εκκρεμεί και τον ντέρμπι κορυφής ΠΑΟΚ Όφη που αναβλήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική. Μετά το τέλος του αγώνα, η γυναική ομάδα του Όφη και το προπονητικό team πήγαν μπροστά στον φίλαθλο κόσμο που έδωσε για άλλο ένα παιχνίδι βροντερό παρόν στο ΒΑΚ και φώναξαν συνθήματα μέσα σε άκρος ομιλητική ατμόσφαιρα. Το περιμέναμε το μάτς, έχουμε δει τη ΝΑΕΚ, έχουμε δει ότι τα μάτς ΝΑΕΚ είναι στο όριο, είναι στο γκολ, είναι μια σφιχτή ομάδα που ξέρει να μείνεται καλά και κυνηγάει ό,τι βρει σε επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ ότι αξίζουν για μια φορά συγχαρητήρια σε αυτά τα κορίτσια. Το παλέψαμε γιατί είχαμε υπομονή, δεν μας γίνανε πολλά πράγματα, το είχαμε πει, δοκιμάσαμε με πολλούς τρόπους και θεωρώ όταν παλεύεις μέχρι το 90, γιατί είναι και άλλο μάτς που έχουμε καθαρίσει έτσι στα τελευταία λεπτά, θεωρώ ότι δείχνει την ψυχή τους, την καρδιά τους, την αυτοπεποίθησή τους και το χαρακτήρα τους. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση αυτό που είπατε. Εμείς ξέρουμε το πρόβλημά μας, ότι δεν έχουμε το εύκολο γκολ. Σήμερα νομίζω ότι και τα 90 λεπτά η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Δημιουργήσαμε. Δυστυχώς δυσκολευόμαστε στην τελική προσπάθεια. Να πω να ευχαριστήσουμε τον Όφη για τη φιλοξενία, άψογη φιλοξενία, για τον κόσμο εδώ και καλή συνέχεια. Hard game today. I was playing good. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Παίξαμε καλά αμυντικά, αλλά είχαμε και κάποιες ευκαιρίες στην επίθεση. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Είμαι χαρούμενη για τον γκολ που σημείωσα και χάρισα τη νίκη στην ομάδα μου. Στόχος μας είναι να παλέψουμε για την πρώτη θέση, παρότι ο ΠΑΟΚ που είναι στην κορυφή βρίσκεται αρκετά μπροστά από εμάς. Θέλουμε να παραμείνουμε μέσα στην πρώτη τριάδα. Για τους δικούς μου στόχους περιμένω την κλήση στην εθνική ομάδα της Σλοβακίας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ελπίζω να είμαι υγιής και να είμαι παρόν. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, παρόλο που η ΑΕΚ είχε παιχνίδι πολύ κοντά το Σαββατοκύριακο. Ήρθαν εδώ πέρα, δείξαν ότι έχουν δυνάμεις, δείξαν ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω αυτό φάνηκε, δηλαδή το γκολ και το όλο παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Είμαι πολύ χαρούμενη για την ομάδα μας που καταφέραμε να πάρουμε τους 3 πόντους προφανώς από αυτό το παιχνίδι και θέλω να κρατήσουμε σαν ομάδα την προσπάθεια, την ενέργεια και όπως είπατε και εσείς να χτίζουμε χαρακτήρα και γιατί όχι να προσπαθήσουμε να πάμε πιο ψηλά, να κρατήσουμε τη θέση που είμαστε και αν όχι να πάμε πιο ψηλά, να συνεχίσουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε.